Εμείς είπαμε ότι μια μοναχή, μόνο σαν την αδελφή Γαβριλία, μπορούσε σήμερα να είναι εδώ ανάμεσά μας και να μας ζεσταίνει και να μας ξεκουράζει και να μας παρηγορεί και να μας ενισχύει στον αγώνα μας τον καθημερινό, που είναι πολλές φορές τόσο σκληρός και τόσο δύσκολος. Με τόσες δυσκολίες, με τόσους πειρασμούς, με τόσες αμαρτίες, ψυχούλες και παρουσίες στον κόσμο επάνω και στη γη επάνω, σαν τη γερόντισσα Γαβριλία, ομορφαίνουν τη ζωή και δίδουν ελπίδα στη ζωή. Από παντού μαύρο σκοτάδι υπάρχει. Γύρω σκοτάδι μαύρο. Και όταν κανείς μπει στο κελάκι της αδελφής Γαβριλίας, της γερόντισσας Γαβριλίας, βλέπει ότι είναι ξέφωτος ουρανός εκεί πέρα. Όλα τα άστρα τα βλέπει κανείς. Δεν χρειάζεται να πάει στην οροφό να είναι τη νύχτα για να δει τον ουρανό τα αστέρια. Γιατί εδώ στην Αθήνα δεν βλέπουμε τα αστέρια από τον έθος και από τα φώτα. Δεν βλέπουμε. Όταν μπει κανείς μέσα στο κελάκι της αδελφής Γαβριλίας, είναι όλος ουρανός εκεί πέρα. Και οι Άγιοι Άγγελοι. Και οι Άγγελοι. Είδα στην Ινδία σε ένα μεγάλο συνόδιο από διάφορους γουρούς και κομπανία. Λοιπόν, και ο ένας έλεγε καλά για τον άλλο, και ο άλλος για τον άλλο, και ο άλλος για τον άλλο, και ο άλλος για τον άλλο. Και λέω εγώ, τι είναι εδώ. Δεν κατάλαβα, πού βρίσκεται, γιατί γίνεται αυτό. Γιατί ο τίτλος του κοινοβίου τους ήταν θεία, επέμβαση και ζωή. Και λέει, όχι, λέει, δεν είναι αυτό. Αμοιβαίος θαυμασμός και περιποίηση. Αυτό θα βρεις εδώ. Λοιπόν, αμοιβαίος θαυμασμός και περιποίηση. Μας είπατε για το ναι, τι είναι αυτό το ναι. Εγώ το μόνο πράγμα που ξέρω ότι έχω μόνιμα και δεν είναι περηφάνεια αυτό που θα σας πω. Ούτε είναι φαντασία. Εκείνο που έχω πάντα, μέρα, νύχτα, όπου να βρεθώ, είναι πρώτο πίστη, δεύτερο πίστη και τρίτο πίστη. Τελείωσε. Αυτό τίποτα άλλο δεν μπορώ να σας πω, ότι ζωντανεύει και οδηγεί τη ζωή μου. Λοιπόν, όταν πιστεύουμε και έρχεται κάποιος και μας λέει, θέλεις να έρθει μαζί μου στο Λίβανο. Ναι, λέω. Πώς λες ναι, τα καλά καθούμενα. Λέω ναι, γιατί πιστεύω και ο Θεός, αν δεν είναι για το καλό μου, θα κάνει αυτούς που με προσκαλούν να μου πούν όχι, καθυστερήσαμε κάτι χαρτιά και δεν μπορεί να γίνει. Και το έχω αυτό τακτικά πρόγραμμα 50 χρόνια τώρα, όχι ένα, όχι δύο. Γιατί σήμερα είμαι 91. Σας εύχομαι όλους να τα φτάσετε. 91 έτους είναι. Ανάπολα. Λοιπόν, όταν έρχεται, όταν ήρθαν, εκείνο που μου κάνει, έχω διαβάσει και πάλι και πάλι και πάλι το Ευαγγέλιο και βλέπω ένα περίεργο. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει στους Αποστόλους, αφήστε τώρα τα δίχτυα και ακολουθήστε με. Ποιος είσαι εσύ, γιατί να χάσουμε το μεροδούλι, γιατί να χάσουμε το κέρδος μας. Πού θα μας πάει, τι θα μας κάνει. Αν έλεγαν έτσι, τι θα ήταν, θα έμενα στο σκοτάδι. Είπαν ένα ναι σε ένα που είστε άγνωστος και του λέει έλα, πετάξε τα κέρα. Γιατί, γιατί πίστευαν στο Θεό και περίμεναν αυτό τον ένα που θα τους πει έλα. Και τι έγινε γιατί δεν έτσι πάτε. Αν έλεγαν όχι. Και αυτό πήρε και ρώτησε και στη ζωή της. Όπου και αν την καλούσανε και όπου και αν βρέθηκε έτσι, όλο τον κόσμο έχει γυρίσει. Ό,τι τη ζητούσε η Εκκλησία, ναι. Κάθε άνθρωπος και η Εκκλησία, κάθε επίσκοπος που συναντούσε, τη έλεγε ο πατήρ Χρυσόστομος ο Πασαρδόπουλος. Τη έγραφε από την Αφρική ένα Έλληνας αείμνηστος Ιεραπόστολος. Ναι, έλα. Έλα στην Αφρική, άφησε τα όλα και έλα. Ναι. Έλεγε εκεί, ναι. Και χωρίς να με ξέρει. Χωρίς να με ξέρει. Γιατί λοιπόν το λέει. Γιατί είσαι μια φώτιση από τον Θεό και βρίσκομαι δίπλα του. Αχ, και τι καλός που ήταν, ξέρετε, όταν βγαίναμε και το φόραζαν να παρουσιαστεί στα χωριά και γίνονταν τελετές και έλα εδώ Γαβριλία, πάμε εις θέατρο να γεννήσουμε. Ας περί καθάρου. Μιλάει για την Αφρική τώρα. Εις θέατρο να γεννήσουμε. Και τρέχαμε και βάφτιζε. Τύχαινε μια Κυριακή κάθε 15 από 160 ανθρώπους τους βάφτιζε σε ένα πρωινό. Καταλάβατε. Ήταν μεγάλη ψυχή. Λοιπόν,
αυτό το ναι, 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 όταν μου είπε ο πατήρ Αρβίλ, μεθαύριο την Τετάρτη, έχουμε την εβδομάδα της Αγίας Φιλοθέης, εγώ έτρεμα γιατί τη λατρεύω την Αγία Φιλοθέη. Νομίζω ότι είναι η πρόδρομος όλων των Ιεραποστόλων γυναικών που έγινε ο Πρωτευθυγός. Με τι δύναμη, με τι πίστη, μέσα σε τέτοιο σκοτάδι της σκλαβιά. Και Πόλμη και Ανδρία και Γιουδόν. Τα πάντα. Τα πάντα. Και πόσες ψυχές έσωσε. Και πόσα γιάτα σώθηκαν σε τίες. Αλλά και εγώ λέω καμιά φορά, τι ευλογία είναι για μένα όταν έρχονται νέοι σε μένα και εγώ θα βρίσκω σκούρα. Πού θα πάω, στον πατέρα Γαβριήλ, ούτε ευθεία. Και λέω μέσα, ο Γαβριήλ, ο άρχοντας, στέλνει εδώ και ο Γαβριήλ, ο άρχοντας εκεί. Και έτσι το όνομα Γαβριήλ έχει μια μεγάλη δύναμη, εγώ να σας το λέω. Γι' αυτό και η μικρή Γαβριλία τώρα, όπου να πάει, χωρίς να μιλά, χωρίς τίποτα, όπως τη βλέπετε τώρα, να έρχονται από πίσω άνθρωποι. Τι γίνεται πάλι. Χρειάζεται πολλά ανθρώπου, δουλεύει, δεν δουλεύουμε εμείς. Και το κάτω-κάτω να σας πω και ένα άλλο, και αυτό να το θυμάστε. Γιατί ξέρετε, όταν ο Θεός θέλει να βοηθήσει κάποιον, όπως λέει και το Ευαγγέλιο, μπορεί και από πέτρες να αναστήσει θυγατέρες του Αβραάμ. Είπε ή όχι. Ωραία. Εγώ είμαι η πέτρινη θυγατέρα του Αβραάμ. Λοιπόν, δεν είμαι τίποτα, ας πούμε. Και έρχεται κάποιος και έχει μεγάλη ανάγκη από βοήθεια. Και έτσι έτυχα τα βήματά του να έρθει. Βάζει ο Θεός ένα πέπλο και με βλέπει εμένα, όχι όπως είμαι. Με βλέπει όπως ο Θεός θέλει να είμαι. Κάτι τι πολύ διαφορετικό. Και αυτός εμπνέεται και ακούει και βοηθιέται και όλα. Και φαίνει αυτός καλύτερος από μένα και εγώ ήμουν από εσύ. Έτσι κάνει ο Θεός. Γι' αυτό να μην περηφανεύεται κανείς ότι κάποιον βοήθησε ο ίδιος. Τίποτα. Η βοήθεια παρακυρίου του γλύθαντος στον ουρανό και τη γη. Και να σας πω την αλήθεια γιατί δεν κουράζομαι. Γιατί είναι η μεγαλύτερη ποικιλία της ζωής μου σε μία μέρα να γίνομαι 12 άνθρωποι. Έρχεται ο ένας, πάω εγώ. Είναι αυτός. Αχ, τι ωραίο. Και λέει και ακούω και μιλούμε για τη ζωή του. Όλα. Πάω εγώ. Δεν υπάρχω. Ακούω. Φεύγει. Έρχεται άλλος. Το ίδιο. Ξέρετε τι είναι μεγάλο πράγμα είναι. 12 άνθρωποι να είμαι εγώ. Τι κάνω αυτά. Πώς να το εξηγήσω, δεν μπορώ, αλλά έτσι. Και να μιλούμε όλο για το Θεό. Μα κουράζεσαι, ποτέ δεν μπορείς να κουράσεις. Έχει γεννηθεί κατά σάρκαν η αδελφή Γαβριλία στην Κωνσταντινούπολη, αλλά η εν Χριστώ γέννησή σας. Πέστε μας μερικά, γιατί είναι αδελφή που δεν ήταν την άλλη φορά. Είναι η παραμονή του Ευαγγελισμού του 1954. Εκείνη τη στιγμή... Πότε γνωρίζει τον Χριστό η αδελφή Γαβριλία. Εκείνη τη στιγμή η μητέρα μου έφευγε στον άλλο κόσμο ξαφνικά. Και μόλις πρόφτασα να σφίξω το χέρι και να με καταλάβει ότι είμαι δίπλα της και έφυγε. Και για μια στιγμή πέρασε όλη μου η ζωή μπροστά, σαν κινηματογράφο, γρήγορα. Και βρέθηκα και εγώ πεθαμένη δίπλα της, ως η παλιά. Και από την άλλη μέρα το πρωί ήμουνα μια ψυχή, δεν ήμουν πια εγώ. Και αυτή η ψυχή άρχισε να ξεπουλάει όλα που είχε και δεν είχε. Άφησε τα διάφορα επαγγελματικά και έκλεισε το θεραπευτήριο που είχα και όλα τα πάντα. Και πήρα δρόμο με τον Χριστό και από τότε γυρίζω. Δόξα τω Θεώ. Και πού σας αξίωσε ο Θεός να έχετε φτάσει, μέχρι πού? Έφτασα ως τα Ιμαλάια όλοι, σχεδόν στις πηγές του Γάγκη. Έφτασα ως την Μομπάσα της Αφρικής της Ανατολικής. Έφτασα ως την Καλιφόρνια και ως το Καναδά. Έφτασα, αφήνω Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία, όλα αυτά την δίπλα μας. Όχι, μήρω, θα δούμε. Και τελικά ο Κύριος από εκεί επάνω από τα βουνά των Ινδιών με κατέβασε με μεγάλη αγάπη και προστασία και οδηγία κατευθείαν στη Βιθανία, στο μοναστήρι Ανάσταση του Λαζάρου που ήταν και η δική μου Ανάσταση και έβαλα ταρά. Στη Βιθανία έτσι είναι η ζωή. Πήγε και είδε και τον πατέρα Θεοδόση και όλους. Κάθε ζωή είναι μια ολόκληρη ιστορία.
Και άμα παρακολουθείτε ο καθένας τη ζωή σας να σηκωθείτε να μας την πείτε, όλοι θα θαυμάσουμε, γιατί είναι σαν παραμύθι, δεν είναι έτσι? Και πέστε μας λοιπόν, τι έγινε από εκεί και πέρα? Μείνατε στο μοναστήρι, δηλαδή, να τολμήσουμε να μιλήσουμε και για την πιο προ-Χριστό ζωή, δηλαδή... προ-Χριστού ήταν πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία επίσης. Γιατί... Μιλήσατε για θεραπευτήριο, πού εργαστήκατε, δηλαδή, αυτή η γνωριμία σας με όλον αυτόν τον κόσμο. Μετά την γέννησή σας στον Χριστό ή πριν είχε ξεκινήσει? Όχι, από πολλά χρόνια. Από μικρό κοριτσάκι αγαπούσα πάρα πολύ τους ανθρώπους. Δεν άφηνα ποτέ τη μητέρα μου να κατέβει να επισκεφτεί επισκέψεις, αλλά σε έλεγα περίμενα, θα πάω να τους υποδεχτώ και ήθελα. Και πήγαινα εγώ, τους υποδέχω. Του καθόμουν, του κουβέντιζα με μεγάλους ανθρώπους. Αλλά πάντοτε αγαπούσα τους ανθρώπους πάρα πολύ. Ίσως επειδή κάθε παιδί θέλει να το αγαπούν. Επομένως, αν δεν δώσεις αγάπη, δεν παίρνεις καταρχήν. Ύστερα δεν σε μέλει πια. Επειδή παίρνεις την αγάπη του Θεού, τη δίνεις και δεν σε μέλει αν σ' αγαπούν ή όχι. Καθόλου. Σε μέλει αν εσύ αγαπάς την παιδί του. Αυτή η αγάπη έρχεται από την πηγή της αγάπη, πηγαίνει στον άλλο, ξαναπάει στην πηγή και τελειώνει. Τι λόγο έχω εγώ ύστερα να περιμένω, μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει κτλ. Έγινε η ένωση με το Θεό. Τι άλλο θέλω. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μου. Αλλά δυστυχώς, πάτε, δεν μπορώ εγώ να πηγαίνω πίσω με το μυαλό μου, γιατί ζω τη στιγμή τόσο πολύ. Το χθες είναι, δεν υπάρχει. Το αύριο είναι του Θεού, όπως και το χθες ήταν. Και κάθομαι ήσυχα. Ούτε σκέψη, ούτε τίποτα. Μη με ρυμνάτε, λέει ο Κύριος. Εγώ θα με ρυμνήσω για όλα και εγώ το βάζω στην πράξη. Και όλοι μου λένε, μα αυτό είναι κουταμάρα. Δεν σκέφτεσαι, αν γίνει αυτό, ή αν σε βγάλω από το σπίτι που κάθεσαι, αν... Μα ποιος με έφερε εδώ? Ο Κύριος θα μου πάει αλλού. Τίποτα. Αδελφή Γαβριλία, θα φτάσουμε και στο σπίτι και στον πατέρα Αγαθάγγελο, γιατί πρέπει να μάθουμε, αδελφή, μερικά πράγματα από τη ζωή σας. Αυτό ήταν ωραίο του μητρός Αγαθάγγελο. Να το πω και τώρα. Ξέρετε, στον Άγιο Λουκά, τον πατέρα Αγαθάγγελο. Ο πατήρ Αγαθάγγελος, να πω ένα λεπτό. Ο πατήρ Αγαθάγγελος είναι ένας ιερομόναχος, εγώ τον εγνώρισα στην Καλαμάτα. Ήταν γνωστός στην Καλαμάτα στους ανθρώπους ως φτωχοτρόφος των Καλαμών. Ήτανε πρωτοσύγγελος της Καλαμάτας, εκεί πέρα της Μητροπόλεως Μεσσηνίας, και πήγαιναν ουρά ο κόσμος. Έμενε σε ένα μικρό σπιτάκι, έτσι, με ένα κλεισάκι μαζί. Έχει γεννηθεί ο πατήρ Αγαθάγγελος στην Κεσάρια. Βέβαια. Και όταν ήταν μικρό παιδάκι, μου είπε. Στο παλιό το ερυπωμένο ναό του Αγίου Βασιλείου έμενε Χέγγεν. Σαν παιδάκι στην Θεσσαλία. Ναι. Και μια χρονιά ήρθε και έκοψε στο σπίτι του που μένω, έκοψε τη Βασιλόπιτα και λέω τώρα σωστός Αγίος Βασίλης. Θα δούμε ποιος την κόβει στην δύση. Αμέσως τα έπαιτα εσείς στον πατέρα Αγαθάγγελο. Ο πατέρα Αγαθάγγελος λοιπόν υπηρέτησε πάρα πολλά χρόνια στην Μεσσηνία, στην Καλαμάτα και έμεινε σαν πτωχοτρόφος και πνευματικός της Καλαμάτας στη συνείδηση των ανθρώπων, όλοι τον αγαπούσαν. Μετά ο Αρχιεπίσκοπος, ο Ιερώνυμος, τον έφερε και τον έκανε ηγούμενο της Μανής Πεντέμης και έμεινε λίγα χρόνια. Μετά λοιπόν από ηγούμενος, ο πατήρ Αγαθάγγελος βρέθηκε εφημέριος στον Άγιο Λουκά της Οδού Πατσίου, που έμεινε πολλά χρόνια. Και έτσι γνωρίζει την αδελφή Γαβριλία και ερχόμαστε τώρα να μας πείτε πώς τον γνωρίσατε. Με τον περίεργο τρόπο. Από το Σινά ήρχομαι και είχα συνοδεύσει μια ασθενή στην Ελβετία, όπου είχα μείνει δύο μήνες με την άρρωστη. Και γύρισα. Εκεί λοιπόν μια μικρή λεπτομέρεια. Η άρρωστη αυτή δεν μ' άφηνε από κοντά καθόλου δύο μήνες. Γιατί είχε κάποια νευρική κατάσταση. Και κάθισα έτσι σε μια πολυθρόνα από τις 7 το πρωί ως τις 7 το βράδυ. Ένα δευτερόλεπτο έφευγα το μεσημέρι για να φάω και πάλι πίσω. Και ποιο βιβλίο νομίζετε πρόφτασα να πάρω φεύγοντας από εδώ γιατί μου βιαστική? Δανείλ ο Στυλίτης. Και καθώς το διάβαζα, λέω, εκείνος έμεινε σε στήλο. Η πολυθρόνα είναι αναπαυτική. Καταλάβατε. Και έμεινα δύο μήνες εκεί με τον Άγιο Στυλίτη, έγινε καλά η γυναίκα και φύγαμε. Όταν ήρθα εδώ. Ήρθατε στην Ελλάδα εδώ με μία βαλιτσούλα. Πάλι. Πάντοτε. Ναι, με μία τσάντα δηλαδή, με τίποτα άλλο. Και φιλοξενήθηκα σε μία κυρία. Αλλά φιλοξενία δεν θα πει μονιμότητα. Δεν ήξερα πότε. Σε δύο-τρεις μέρες έπρεπε να φύγω κλπ. Τουλάχιστον για τα τελευταία χρόνια που έχει γυρίσει όλο τον κόσμο,
Έχει γνωρίσει αποστόλους όπως ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, την αδελφή Τερέζα της Καλκούτας κλπ. Θα μας τα πει. Λοιπόν, πάνω στον Άγιο Λουκά όπως πάντως το πρωί και μετά τη Θεία Λειτουργία και Θεία Μετάλληψη κάθομαι. Και αρχίζουν και σβήνουν τα φώτα, μαζεύουν τις καρέκλες και πάνω σηκωθώ. Και ο καλός μου άγγελος λέει, κάτσε εκεί που κάθεται. Και πάλι σηκώνομαι να φύγω, κάτσε εκεί που κάθεται. Και βγαίνει ο πατήρ Αγαθάγγελος και λέει, καλημέρα. Τι κάνετε, ως εδώ. Ήταν στην εκκλησία και δεν ήξερε πού να πάει, φεύγοντας στην εκκλησία. Καθόμουν και περίμενα αφού δεν με αφήνει. Το πνεύμα του ήθελε να φύγει και δεν μπορούσε να σηκωθεί από την καρέκλα. Ναι, είχε λειτουργήσει ο πατήρ Αγαθάγγελος, βγαίνει από το ιερό, τη βλέπει καθισμένη ναι, εκεί. Και λέει, και τώρα πού μένετε, λέει αδελφή μου. Αν ήξερα που μένω, θα είμαι πολύ ευτυχήσερα. Η μη δεν υπάρχει να φέρω. Ο πατήρ Αγαθάγγελος, χωρίς καμιά. Παιδί ο πατήρ Αγαθάγγελος, παιδί. Χωρίς καμιά άλλη ερώτηση, λέει, περίμενε μια στιγμή. Πάει μέσα, βάζει το καλυμάκι, πάμε λέει. Πάμε και δυο πάμε. Έτσι, αυτό είναι. Και ψάρωμα κατευθείαν. Εδώ που βρίσκομαι, βγάζει το κλειδί και μάλιστα στο κλειδί είναι κρεβασμένη η Ευαγγελίστρα της Τίνου. Ξέρετε που είναι κάτι κλειδόφωνο. Ναι, ανοίγει τη γιορτή, μπαίνει μέσα εκεί. Εγώ βλέπω στο κουδούνι γράφει αδελφό τη Θεολόγων η Χάρη. Φαντάζεσαι, είπα μέσα μου, Θεέ μου, η Χάρη σου με φέρνει εδώ. Ανοίγει λοιπόν και λέει, να ορίστε, αυτό είναι ελληνικό. Το είχα εγώ πολλά χρόνια φοιτητική λέσχη για αυτούς που δεν είχαν που να κινηθούν, αλλά τώρα έγινε λέσχη και είναι άδειο. Ορίστε. Με είχε κάνει το μεταξύ οικοτροφείο γιατί τα διατηρεί σπουδάσει ναι. Πάρα πολλά παιδιά. Ναι. Το χάω πατήρ Αγαθάγγελο. Ναι. Τελείωσε. Αφού ένας καθηγητής πανεπιστημίου από την Καλιφόρνια που βρίσκονταν στην Ελλάδα και για κάποιο λόγο που με παρακάλεσαν να συνεννοηθώ στο τηλέφωνο μαζί του, λέει πού να έρθω να σας βρω. Λέω μη διασεπτά. Τι λες λέει στο σπίτι μου θα έρθω. Παιδί του παντρός αγαπημένος. Φαντάζεσαι την απορία μου. Τέτοια γίνεται. Δηλαδή της παίρνει την παίρνει που εκεί πρέπει να μείνει. Και της παίρνει το κλειδί. Και εκεί μένει. Και εκεί είναι το κελί της τώρα που περνάνε πολλές ψυχές. Πάρα πολλές ψυχές. 10 χρόνια. Και ξέρετε είναι του αγαθού αγγέλου. Εδώ είναι το σπουδαίο. Αγαθάγγελος. Εγώ πιστεύω στους αγγέλους. Και οι άγγελοι έστειλαν τον αγαθό άγγελο για μένα. Καταλάβατε. Και εκείνος λέει, κάθε παιδί μου κάτι. Όρθια σε θέλουμε. Δεν σε θέλουμε κρεβατωμένη. Όταν του λέω για νηστείες, όταν συμβουλεύομαι και τα λοιπά. Στην εξομολόγηση. Παιδί μου όρθια σε θέλουμε όσο θέλουμε. Αδελφοί, όσο κι αν εσείς βλέπετε μπροστά, θέλουμε έτσι, μιλήσατε για φυσιοθεραπεία, για πώς το είπατε προηγούμενος. Ναι. Τι σχέση είχατε, η προηγούμενη ζωή σας, πού κυριευθήκατε, είχατε μιλήσει. Εγώ σπούδασα. Γιατί, πώς βρεθήκατε που είπατε στα Ιμαλάια, πώς βρεθήκατε. Ήταν μετά, όταν έφυγε η μητέρα μου. Ναι. Μετά, τα ξεπούλησα όλα. Έτσι, η εσωτερική μου φωνή πάλι έλεγε, ότι αφού κάνεις δωρεάν από εδώ και μπρος όλα. Πεθαίνει η μητέρα της αδερφής Βαβρυγίας, δεν θα πληρώνεις. Τα σκορπίζει όλα, τα μοιράζει ό,τι έχει. Δεν θα πληρώνεις από εδώ και μπρος. Πού θα πας. Τότε η Ινδία το 1954 σε όλα τα περιοδικά και παντού έγιναν έκκληση. Τα λεπροκομεία χιλιάδες, τα παράλληλα παιδιά χιλιάδες. Και σου λέει αντί να πας εκεί, θα πας εκεί. Στον απλήρωτο. Δηλαδή, δωρεάν. Και έτσι έγινε. Όταν ζούμε στο χθες, καθυστερούμε την πορεία του αύριο. Γιατί δεν μπορούμε να ζούμε σε περασμένο. Κάτι που είναι ένα φάντασμα. Δεν υπάρχει αυτό. Του δίδομαι οντότητα, χωρίς να έρθει στο χθες. Είναι, περνούμε μια λύπη και την ξαναζούμε. Όταν ζούμε, γεμάτο από την έννοια και από την ύπαρξη και από την παράσταση του Θεού το σήμερα, δεν μας ενδιαφέρει το αύριο γιατί είναι δικό. Σου λέει μη μεριμνάς για την αύριο, η αύριο είναι δική του. Εμείς θα ετοιμάζουμε το σήμερα σύμφωνα με τις εντολές του, με την αγάπη του, με την αγάπη μας και θα προχωρούμε. Και εκείνος θα δημιουργεί το αύριο που είναι δικό του. Αυτό θέλω να πω.
Βέβαια, δεν μπορούμε να μελήσουμε εντελώς, θα κάνουμε ένα πρόγραμμα, έτσι. Αλλά δεν θα απελπιστούμε αν το πρόγραμμά μας δεν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, γιατί πρέπει να περιμένουμε το δικό του θέλημα. Τότε θα είναι η επιτυχία. Και για να κάνει την επιτυχία ο Θεός, δεν πρέπει σήμερα να θέλουμε κάτι, αύριο, αύριο άλλο, αύριο άλλο, αύριο άλλο. Να ξέρουμε τι θέλουμε πρώτα και να το βάλουμε ταπεινά σε πράξη και Κύριος θα το ευλογήσει. Αν είναι στο θέλημά του, καταλαβαίνω. Και το θέλημά σου φανερώσει στη ζωή μου να είναι μέρα νύχτα η προσευχή. Σας είχα ρωτήσει την περασμένη φορά, γυρίσατε όλο τον κόσμο. Γνωρίσατε μοναχικά τάγματα ρωμακαθολικών, βουδιστών, θιβετιανών. Ξέρω εγώ, είδατε οργάνωση, είδατε να τους παρέχονται πολλές διευκολύνσεις στο έργο τους. Και εσείς σαν μια φτωχή ορθόδοξη μοναχή είχατε λίγα περιθώρια υλικά για να κινηθείτε και να προσφέρετε. Σκεφτήκατε ποτέ ότι θα ήταν καλύτερα να είχατε γίνει καθολική μοναχή και όχι ορθόδοξη μοναχή? Θεός φυλάξει. Θεός φυλάξει. Όχι, ούτε μου πέρασε κατά διάνοια. Γι' αυτό λέω πάντοτε ότι... Αυτό σε σχέση με την ειδική πτωχία της ορθόδοξης. Όχι, ακριβώς. Εγώ το είχα καμάρι μου και όταν ήρθαν στην Ιερουσαλήμ στο μοναστήρι μας, το πολύ φτωχό, ήρθαν από εκεί καθολικές μοναχές από τη Γαλλία και ήρθαν και με συνεχάρισαν. Λένε μόνο εδώ είναι ο αληθινός τρόπος της ζωής του Χριστού, γιατί σας λείπουν τα πάντα. Εμείς έχουμε όλη την άνεση. Καταλάβατε. Πόσες δυνατότητες θα έχει να πάει σε ένα από τα καθολικά τάγματα να γίνει σήμερα, να είναι σήμερα με την δόξα, την κατακόσμων που έχει η Τερέζα. Τερέζα με βραβεία Νόμπελ και τέτοια. Ναι, δηλαδή διάλεξε ένα φτωχό μοναστήριο στη Βιθανία. Κοιτάξτε, αυτό δεν ήταν η επιλογή μου, πάτερ. Γιατί όταν σε φωνάζει ο Χριστός, δεν έχεις θέλησή σου. Όπου θα σε πάει, όπου θα σε πάει, όπου θα σε πάει. Και με πήγε, σας λέω, πάντα σε πάρα πολύ φτωχό περιβάλλον, αφού σας λέω ποντίκια και διάφορα, αλλά όπως και τον πατέρα Ανθίδη. Τον πατέρα Ανδρέα. Ο πατήρ Αθανάσιο. Ναι, περνάει ακριβώς αυτά που πέρασα εγώ πριν 30 χρόνια. Και στα ίδια μέρη, στο Χούγκλι έξω από την Καλκούτα, ξέρω τι είναι, οι αρουραίοι είναι τόσοι. Σ' αγάτες. Γνωρίσατε και επώνυμους ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια της περιοδίας σας. Το γνώρισα τον Λούθερ Κίνγκ. Τον Λούθερ Κίνγκ τον γνώρισα, τον θαύμασα, πήγα στην εκκλησία του. Ήταν από τους πιο σπάνιους ανθρώπους που συνάντησα. Ήτανε πάστορας όλου πάντων. Πάστορας της προτεστάντικης εκκλησίας. Μέθοντις. Ναι. Των μεθοδιστών. Ναι. Εγνώρισα και τη μητέρα του. Όχι, δεν τον πρόσθεσα. Εγνώρισα και τη μητέρα του και τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Και δεν έφτασε που δολοφόνησαν αυτόν, αλλά την ημέρα που η μητέρα του έπαιζε στο αρμόνιο έναν ύμνο, τη λέξη έλεγε Αλληλούια στο Α, ήρθε ένα πιστόλι και την άφησε στο Α. Και τη μητέρα του. Και τη μητέρα του. Πάντως στην αδελφή πάντοτε την εσέβονται σαν ορθόδοξη, έτσι ψηφίσαν. Α, βέβαια. Και μάλιστα θυμούμαι μια φορά που ήμουνα στη Σύντηρα Γκάντι το γραφείο. Και κουβεντιάζαμε για ένα έργο δικό τους που είχα. Ήταν κάτι, ναι. Της Συμβίας. Ναι. Και εκείνη την ώρα έρχεται κάποια και λέει είναι καθολική μοναχή αυτή που μιλά μπροστά μου. Και λέει όχι, είναι λέει από την Ορθόδοξη Εκκλησία, εσείς δεν την ξέρετε λέει, γιατί δεν την έχω, δεν υπάρχει στην Ινδία. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό. Είπε η Τραγκάντη. Τον άλλον ποιον είχαμε, την αδελφή Τερέζα, πού την γνωρίσατε? Α, ναι. Η αδελφή Τερέζα στο Νέο Δελχή. Έχει το βραβείο Νόμπελ, είναι καθολική μοναχή, ναι. Ιουγκοσλάβα και ναι. Ρωμαιοκαθολική. Ένας ο διευθύνων όλη την κοινωνική λειτουργία της Ινδίας ήταν πάρα πολύ γνωστός μου και με είχε πάει σε πολλά έργα δικά τους. Εντόπιοι όμως, Ινδουιστέ όλοι αυτοί. Λοιπόν αυτός είχε μεγάλη σχέση με την αδελφή Τερέζα και μια μέρα που ήταν ο κύκλος να έρθει στο Δελή, κάτω από ένα δέντρο είχε το συνεργείο της και έκανε πρώτες βοήθειες σε λεπρούς και σε άλλα τέτοια. Και με πήρε, τη φώναξε και ήρθε στο γραφείο του και εκείνη και εγώ και συστηθήκαμε. Και επειδή οι προπάτορές μου ήταν από τη Βόρειο Ήπειρο και οι δικοί τους ήταν από το ίδιο μέρος, από την Αλβανία, και ύστερα πήγε η Ιουγκοσλαβία,
Χαιρετηθήκαμε σαν πατριώτες. Είπαμε δύο-τρία αυτά. Και μου λέει, πού το γνώρισες αυτόν τον τόσο σπουδαίο κοινωνικό λειτουργό? Λέω, έχω γυρίσει όλη την Ινδία μαζί του. Ώστε δουλεύεις, λέει, με τους εντόπιους. Ναι, λέω, με τους εντόπιους. Με ποιο τάγμα? Δεν έχω τάγμα, λέω, όμως με βλέπει. Αλέντα, πήγα, δεν σε καβρίλια. Είμαι λαϊκή. Δεν ήμουν μοναχή. Είμαι λαϊκή. Και ήρθα εδώ. Και λέει, αυτός λέει, ξέρεις τι είναι. Κάνει, λέει, όλα τα του Χριστού και μόνο το Χριστό δεν θέλει να πάρει. Και αυτό ήταν αλήθεια. Αλλά μετά το είσαι στην Ελλάδα και βρήκε στις βιβλιοθήκες διάφορα πράγματα και άρχισε να κάνει παραλληλισμό της φιλοσοφίας τους με τα κείμενα τα δικά μας και τα λοιπά. Και τελικά πέθανε. Ραματσάντρα ήταν αυτός. Πολύ σπουδαίο. Τάσος, ο Τάσος κάτι. Ο Τάσος. Όταν βρεθήκατε μπροστά στους λεπρούς και με τα δεδομένα της εποχής εκείνης που ήταν κίνδυνος θάνατος, τους βλέπαμε από μακριά, δεν δηλιάσατε έστω και μια στιγμή? Στην Ινδία πιστεύουν ότι η λέπρα θα κολλήσει τώρα, να πούμε, και μπορεί να εκδηλωθεί ύστερα από 20 χρόνια, ύστερα από 10 χρόνια, δεν ξέρουμε πότε. Και επειδή είχαμε μερικούς ηλικιωμένους γύρω μας, που γιατρούς και τέτοια, και ήρθαν με τα χέρια στη τσέπη χωρίς να τολμούν να αγγίξουν κανένα και να δίνουν οδηγίες, εγώ τους έλεγα, μη φοβάστε, στην άλλη ζωή θα εκδηλωθεί. Αλλά θα ξαναγεννηθεί. Δεν είναι έτσι, δεν κολλάει έτσι όπως λέμε καθόλου, γιατί πρέπει να έχεις πολύ στενή επαφή, να τρως από το ίδιο πιάτο, να τέτοια. Μερικές φορές όμως, επειδή η δουλειά μας ήταν να κάνουμε τους επιδέσμους και όλα αυτά, και επειδή κάποτε αυτοί κάθονταν πιο υψηλά από εμάς και εγώ, να πούμε, κοίταζα τα δάχτυλα των ποδηγών, γιατί ήρθαν τη νύχτα υποντική και τα τρώγαν και το πρωί. Η λεπρή, καταλαβαίνετε, το μέλος του σώματος, αυτό είναι λεπρά, είναι νεκρό. Ναι. Δηλαδή μπορεί να τους τρώει υποντικός, δεν μπορούν, δεν το καταλαβαίνουν. Και χέρια και πόδια. Και ήρθαν σε αυτή την κατάσταση. Και το πρωί έπρεπε να κάνουμε επίδεσμο. Την ώρα λοιπόν που είσαι σκυμμένο σε ένα πόδι, έξαφνα αυτό και κάνει αξιού και πέφτουν όλα πάνω. Αυτό ήταν ατυχία, να πούμε. Γιατί από αυτό μπορεί να κολλήσεις, αλλά δεν κολλάς έτσι εύκολα. Και μόνο σαπουνάδες και νερά και τίποτα άλλο. Πάντως, δηλαδή, δεν μου πέρασε από το νου ποτέ, ναι, ότι ήταν δυνατό να κολλήσω. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά δεν μου πέρασε από το νου. Το μόνο που έκανα μερικές φορές ήταν άλλο πράγμα να φοβάσαι το μικρόβιο και άλλο να συχαίνεσαι. Εγώ μερικές φορές συχαίνομαι άσχετο από τη λέπρα, ας πούμε, αλλά δεν φοβούμαι το μικρόβιο. Γιατί το μικρόβιο νομίζω είναι, αν είναι να το πάρω, το επιτρέψει ο Θεός για κάποιο λόγο. Και, αλλά το άλλο, σαπούνιζα κάθε βράδυ τα παπούτσια μου που ήταν από ύφασμα και γελούσε ο γιατρός. Εκεί είναι, λέει, η προφύλαξη αυτή της και γελούσε. Αυτό δεν είναι έτσι σοβαρό. Όπως και σήμερα έχουμε διάφορες αρρώστιες που λέει ο κόσμος ότι αμέσως θα κολλήσεις και τα λοιπά. Δεν κολλάς έτσι εύκολα από αρρώστιες. Εγώ πάντως πιστεύω ως προς το θέμα των μικροβίων και τέτοια, αυτό που λέει η γερόντισσα. Ναι. Δηλαδή μπορεί να φυλάγεσαι και να κρατάς αποστάσεις. Σωστό. Και να σούρθεις. Ναι. Και όταν νιώθεις για τον άλλον ότι είναι, ναι, φως, ότι είναι ένα κομμάτι από σένα. Ναι, ανοίξω. Δεν κρατάς καθόλου αποστάσεις. Ο Χριστός, ναι, δεν είναι υπόθεση πλέον. Έτσι. Ναι. Και εγώ είμαι πάρα, ναι, πολύ έτσι. Αλλά το πιο σπουδαίο είναι ότι όταν λες πάω να βοηθήσω τους λεπρούς. Αυτό είναι μια ουτοπία. Όταν έρχεται εκεί ένα νέο κορίτσι 20 χρονών και σου δίνει ένα χέρι που πρέπει να τα κόψεις με το ψαλίδι όλα αυτά, επειδή είναι γάνγρενα, ποιος ποιον βοηθεί? Εγώ που τα κόβω και τρέμει η ψυχή μου μέσα μου για την καημένη αυτή, ή αυτή που σου λέει, αφού ο Θεός έτσι το θέλει, κόβε, κόβε λοιπόν. Πώς είσαι, αδερφή, πώς είσαι? Εγώ παίρνω τη δουλειά που έκανα πρώτα, ως πληρωμένη αυτή τη δουλειά. Μια μέρα είχαν αρχίσει να γίνονται κάτι θεραπείες λίγο έκτακτες που δεν εξαρτώνταν από τη δική μου γνώση και με είχε αρχίσει να με προβληματίζει πάρα πολύ και να λέω, εφόσον ο Θεός κάνει αυτά, ποιος είμαι εγώ να πληρώνομαι? Και είχα μια μεγάλη αγωνία πάνω σε αυτό το θέμα
δεν βάσταξε πολύ, γιατί όπως σας είπα, ο θάνατος στη μητέρα μου και το παιδιό μου. Και έτσι έπαψα να πληρώνομαι. Αλλά το ίδιο κέφι έχω και ως σήμερα. Όποιος έρθει και μου πει πονεί ο αστράγαλος έτσι, ότι αμέσως έναν επίδεσμο έγινε. Για μένα είναι η μεγαλύτερη χαρά, γιατί ξέρετε πόσο χαίρομαι όταν υπάρχει τόσος κόσμος που αγαπάει με τόση ένταση το Θεό σου και εγώ, που γίνεται ένα πράγμα τρομερό, είναι μια ενέργεια των αγγέλων και των ανθρώπων και των Αγίων και των τι κάτι φοβερό. Είναι σαν ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα, η συνάντηση αυτή, αυτό είναι η Εκκλησία. Αυτό είναι η Εκκλησία. Ο Νικόλας, από την Κρήτη είναι. Αν δεν κουράσει και ρώτησα να αναφερθεί ξανά στο γεγονός της αναγέννησής της που βγήκε τον Χριστό, να μας πει αν ήταν έτσι, αν ήταν κάτι που ήρθε στη ζωή της από μόνη και ξαφνικά, αν ήταν αποτέλεσμα κάποιας προεργασίας, και ακόμα να μας πει αν αφού τον βγήκε τον Χριστό, κινδύνευσε κάποιες φορές στη πορεία της ζωής να τον χάσει. Λοιπόν, να το χάσω αφού τον βρήκα, ποτέ. Αλλά πριν να τον βρω, πολλές φορές έβαζα σε δοκιμή την πίστη μου. Να τολμήσω να κάνω αυτό και ο Θεός θα με σώσει. Η προεργασία όμως ήταν η παραβολή του ανθρώπου που ήρθε και ρώτησε στον Χριστό τι να κάνει. Και του είπε στο τέλος, είπα για πόλησον τα υπάρχοντα και ακολούθα. Και εγώ αυτό με κυνηγούσε σε κάθε εκκλησία που πήγαινα, οι δικοί μας ξένοι, να τύχει αυτό το Ευαγγέλιο κάθε φορά. Μα ξέρετε, όχι 2, 3, 5 φορές το χρόνο, αλλά νομίζει για μένα ήταν κάθε τόσο. Και στο τέλος εγώ είπα, καλά λοιπόν, θα κερδίζω και δεν θα βάζω απόθεμα καθόλου. Και δεν έβαλα ποτέ μου σε τράπεζα χρήματα. Και επειδή δεν έβαλα ποτέ σε τράπεζα, έπρεπε να με προσλάβουν κάποιοι και με ρώτησαν, καλά και πού είναι η τράπεζά σου, φαίνεται Θεσσαλονίκη, το μισό δεν ξέρω. Και εγώ είπα, εγώ έχω λέω την τράπεζα του ουρανού και αυτοί γυρίζουν και με βλέπουν και λένε, με τέτοιο καλό τραπεζίτη θα σε προσλάβουν. Και με πήραν πάλι, χωρίς πολλή συζήτηση. Ναι, στο εξωτερικό γίνεται, το μισό δεν την παίρνω στα χέρια, το κατατίθε στην τράπεζα. Ναι, και εγώ λοιπόν, με τέτοιο τραπεζί θα σε πάρω. Λοιπόν, και μια φορά θυμούμαι ότι ήθελα να βάλω σε πράξη αυτό και δεν κρατούσα καθόλου τίποτα παραπάνω από ό,τι έπρεπε για να ζήσω. Και μια μέρα πήρα ευχαριστημένη μέσα μου και έλεγα ότι τίποτα περισσότερο δεν μπορώ να κάνω από αυτό που κάνω. Και είδα ένα περίεργο όραμα ότι τα είχα δε βαστό χρήματα. Είδα ένα βάζω από γλυκό. Και εγώ έβαζα το χέρι μου και έδινα και έδινα και έδινα και έδινα. Και στο τέλος κάποια φωνή μου λέει σε αυτό το όνειρο όρομα, για κοίτα το χέρι σου, είναι γεμάτο από το γλυκό. Με αυτό πηγαίνεις στο εξωτερικό για διακοπές, με αυτό κάνεις δεν ξέρω τι, με αυτό δεν είσαι δική του. Και εγώ κατατρόμαξα πάλι, έτσι. Και είπα, ακόμα δεν είναι. Η προεργασία ήταν αυτή με διάφορα τέτοια, ως τη στιγμή πια που είχα το κουράγιο, επειδή δεν είχα το σύνδεσμο και με την Ελλάδα και με την οικογένεια και μάλλον που είχα με τη μητέρα μου. Εδώ καταλάβαινε εγώ πάντα την αγάπη του πατρός Γαβριήλ με τη μητέρα του, γιατί είναι αυτός ο σύνδεσμος. Λοιπόν, αυτός ο σύνδεσμος κόπηκε και τώρα είπα, όπου εσύ και εγώ, όπου με θέλεις πήγαινα. Έτσι, δεν είχα μέσα μου ότι θα γυρίσω στην Ελλάδα για τη μητέρα μου. Θα πάω για να θα γυρίσω στην Ελλάδα για τη μητέρα μου. Πώς θα σε τη χαρώ ακόμα, καταλάβατε. Και αυτό ήταν το τέλος. Η Όλγα να μας πει. Ενώ λέει πήγατε, γνωρίσατε χώρους βουδιστών, ξέρω εγώ αυτά, της δώσατε εντύπωση ότι ίσως με τριοπαθείς δεν πηγαίνατε να το πω εγώ με τα δικά μου λόγια. Να τους καπελώσετε, να τους κάνετε ορθόδοξους, να τους κάνετε... Ποτέ. Ξέρετε, μόλις έφτασα στην Ινδία, μου ήρθε ένα μήνυμα στο πρώτο μέρος που πήγα και φιλοξενήθηκα. Ήταν πάρα πολλοί ξένοι, Γάλλοι, Ιταλοί, Αμερικάνοι, που πήγαιναν να γίνουν Ινδοί, να χάσουν τον Χριστό. Καταλάβατε.
Και εκεί αισθάθηκα, η Σοδόν Εθνών λέει, μη εισέλθετε, αλλά στα απολωλώτα πρόβατα του Ισραήλ. Και εγώ σκέφτηκα, ανάλογα είναι να μην ασχοληθώ με τους εντόπιους, αλλά να μην χαθούν αυτοί που έρχονται από τον Χριστό και πάνε να χαθούν. Καταλάβατε. Και σε αυτό, με τη δύναμη του Θεού, πάρα πολύ έφυγαν πίσω. Με την κυρία Έλλη θα τελειώσουμε. Μα εγώ που δεν μπορώ να μιλήσω. Είναι μία απορία που γεννήθηκε έτσι όσο την άκουνα από μίλησε και περισσότερο που έλεγε τον πάθο και τον εαυτό. Το πρώτο είναι που εγώ δεν διάλεξα να γίνω μοναχή. Καθόλου. Χάσουμουν αμέριμνη και πίστευα ότι εκεί που είμαι, είμαι πολύ ευχαριστημένη και κάνω αυτό που θέλει ο Θεός και δεν υπάρχει λόγος κανένας, ούτε κατά διάνοια μου πέρασε τώρα καθόλου. Και μάλιστα μια φορά που ρωτούσα στην προσευχή μου τι θέλει ο Θεός από μένα να κάνω, να είμαι στο τάδε μέρος ή να είμαι στο άλλο ή να κάνω με τους παραλίτους ή με τους γέρους ή με ποιον και τι και τα λοιπά. Η απάντηση ήρθε ότι δεν ενδιαφέρεται ούτε που είμαι ούτε τι κάνω. Ενδιαφέρεται και το ποσό και το ποιόν της αγάπης που δίνω. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Επομένως δεν με έμελε να γίνω, να μην γίνω μοναχή. Ποτέ δεν το είχα σκεφτεί. Ποτέ δεν είχα επισκεφτεί μοναστήρι. Και σας κάνω σαν έτσι να γίνω μοναχή. Και ξαφνικά παίρνω είδηση από τους αγγέλους. Τώρα είσαι σε θέση να πας για μοναχή. Τι, πώς, νόμισα ότι δεν είμαι καλά καθόλου και αρχίζω και οραματίζω. Και ωστόσο πήρα οδηγίες πάλι στην προσευχή. Θα πάω στο τάδε μέρος και θα συναντήσω τον τάδε άνθρωπο και αυτός ο άνθρωπος θα με πάει στον προορισμό μου. Και επειδή δεν είχα τα μέσα να πάω στο τάδε μέρος, αρρωστάει κάποια, έρχεται και με παρακαλεί να πάει σε ανάρρωση και να μου κάνει τα ανάβλαση εκείνο το μέρος. Και πάμε και βρήκα πια μια Αμερικάνα, η οποία ήταν η κόρη του αρχαιολόγου του Κουκ, Γκραμ Κουκ, που έκανε εδώ ένας καφές, ήξερε ελληνικά περίφημα, είχε μεγαλώσει στην Ελλάδα και μου λέει, και τώρα που γνωριστήκαμε, χαρήκαμε, μιλήσαμε, τραγούδισε ελληνικά τραγούδια, τώρα λέει πού θα πας, πιστεύω, θα σας πω λέω κάτι, νομίζω ότι ο Θεός θέλει να γίνω μοναχή. Το έλεγα έτσι με μεγάλη συστολή, να μην λέω καμιά, κάτι που δεν είναι. Και εκείνη με παίρνει στην αγκαλιά της, με φιλή και μου, εγώ θα σε στείλω σε μοναστήρι. Έμεινα έτσι. Και πού και πώς. Εγώ λέει φιλοξενήθηκα στους Αγίους Τόπους από τη Βυθανία, το ωραίότερο μοναστήρι στον κόσμο, θα γράψω εκεί και θα συνεννοηθώ. Και έτσι και έγινε. Από τα Ιμαλάια που την αντάμωσα, με κατέβασε ο Θεός κατευθείαν στην Ιερουσαλήμ. Δεν το έκανα εγώ. Ούτε και διάλεξα ποτέ μόνη μου. Πήγαινα έτσι, θα δω, όλο τον καιρό. Και ακόμα έτσι πάω. Για ρώτησα να τελειώσουμε λίγα λογάκια στα παιδιά έτσι. Ό,τι θέλετε. Δώστε τους ευχούλα, ξέρω εγώ, ό,τι θέλετε. Στα νέα παιδιά. Ευχή θέλετε, συμβουλή θέλετε. Προτροπή θέλετε, ό,τι θέλετε. Πάτε, Γαβριέ, τα νεαρά παιδιά όλα είναι παιδιά σας, έτσι. Εσείς τα ευλογείτε κάθε μέρα με την αγάπη σας, με την υπομονή σας, με όλα που τους δίνετε. Τι μπορώ εγώ να προσθέσω παρά μόνο να μακροημερεύει ο πατήρ Γαβριήλ και να μας έχει όλους την προσοχή του. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Ναι, εγώ ήθελα να ρωτήσω αυτό. Είπατε, είπε η αδελφή Κασιανή, ότι δέχεστε πάρα πολλούς ανθρώπους στην κελί σας και το έχω ζήσει και εγώ αυτό το πράγμα. Είναι βέβαια αξιοπερίεργο το ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι, δεν έχουν μία σχέση ο ένας με τον άλλον. Και πιστοί και άπιστοι και χριστιανοί και μη χριστιανοί και γυναίκες και μικρά παιδιά και μεγάλα παιδιά. Είναι χαρακτηριστικό γιατί έχω παρατηρήσει. Εγώ κάθομαι και πολλές φορές παρατηρώ και βλέπω τον αδελφή πώς πραγματικά κενώνεται από τον εαυτό της και ξεχνάει τον εαυτό της τελείως και μεταμορφώνεται, ας πούμε, και ακούει τον άλλον άνθρωπο. Αυτή η κένωση, πώς αδελφοί μου, πώς γίνεται, είστε σε συνεχή προσευχή εκείνη την ώρα, πώς κατορθώνετε, ας πούμε, να αγγίξετε τον άνθρωπο τον άλλον με όλα του τα προβλήματα, με όλη του τη θλίψη, με όλο του τον πόνο, ασχέτως αν είναι κοντά στο Θεό ή δεν είναι κοντά στο Θεό, αυτή η πλήρης αγάπη χωρίς όριο, ναι. Πώς, ας πούμε, μπορείτε, ας πούμε, και την βάζετε σε πράξη καθημερινά σε τόσους ανθρώπους. Μα, δεν είναι αυτό συνειδητό.
ότι πρόγραμμα θα πάρω σε πράξη αγάπη. Αυτό δεν είναι κανένα αυτό πράγμα. Δεν μπορείς να το πιάσεις. Αυτό είναι το πνεύμα του Θεού που σε δημιούργησε για να αγαπάς. Ναι ή όχι. Προορισμός. Να αγαπάς. Ωραία. Τώρα, είναι μικρό, θα το αγαπήσεις. Είναι Εβραίο, θα το αγαπήσεις. Είναι Τούρκος, θα το αγαπήσεις. Δεν φταίει αυτός. Έτσι γεννήθηκε εκεί που γεννήθηκε και άλλος εκεί που γεννήθηκε και άλλος. Εγώ θα κάνω τον κριτή. Όχι. Λοιπόν, και εκείνη τη στιγμή, άμα δεν σκέπτεσαι τον εαυτό σου, παρασκέπτεσαι την απέραντη αγάπη του Θεού για αυτό τον άνθρωπο, εσύ δειλά-δειλά τον αγαπάς όσο μπορείς. Ενώ εκείνος απέραντη. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν σκέπτομαι ποτέ ότι εγώ θα αγαπήσω. Ποιος είμαι εγώ. Εκείνος όλη την ώρα. Αυτό ναι, εκείνος όλη την ώρα. Ήταν ικανοποιητικό ή όχι. Ικανοποιητικό. Ε, μπράβο. Η κυρία Έλλη να πει κάτι, είναι νηπιαγωγός αδερφή, και ρώτησα, Γαβριλία, είναι η κυρία Έλλη έχει νηπιαγωγείο, ασχολείται με τα παιδάκια. Όλοι μας τον άστη μωρά. Τώρα όσο μας μιλούσε, μας είπε από τη ζωή της, που δεν είχε δυσκολίες, που με την πίστη της ακουμπούσε πάντα στον Θεό και που άγγελες πάντα την ευεργετούσε και την βοηθούσε. Μήπως θα μπορούσε να αναφερθεί σε ένα ή δύο περιστατικά που ήταν δύσκολες στιγμές της ζωής της, ναι, και που μπορεί κάποια στιγμή έστω και να λύσει. Ναι. Είναι τόσο δάσκολο. Μιλάμε τα φίδια και ρώτησα να αυτό θα πω. Ναι, ναι. Το ήξερα πάντα. Έτσι προκαλέσατε για τη ζωή της. Μάλιστα. Μια φορά πάντοτε στη ζωή μου έλεγα ο Θεός μας δίνει πάντα παραπάνω από ό,τι αξίζω. Δόξα τω Θεώ. Παραπάνω από ό,τι αξίζω. Εντάξει. Μας δίνει ο Θεός παραπάνω από ό,τι αξίζω. Μάλιστα. Πάντοτε. Και μια μέρα φιλοξενούμουν πάνω σε ένα βουνό στις πηγές ενός ποταμού και σε αυτό το βουνό ήρθε και μου είπε ο άνθρωπος που ήταν στις πηγές του Γάγκη. Στις πηγές του Γάγκη, μεταφερθείτε. Λοιπόν, ήρθε αυτός που κανόνιζε τις φιλοξενίες και λέει έκαθες περισσότερο από ό,τι πρέπει. Εδώ είναι μόνο περαστική για μια εβδομάδα και εσύ έκαθες ως τώρα τρεις μήνες. Λοιπόν, αυτό δεν γίνεται, θα σε μεταφέρω με κάπου αλλού. Αυτό το μέρος που κατοικούσα το κυβερνούσε μια νεαρά χείρα, είχε ένα αγοράκι 10 χρονών και του μάθαινα αγγλικά. Και αυτό λοιπόν ήταν σαν υπηρεσία αυτή, πληρωμένη. Και έφυγα, πάμε λέει να σου δείξω λέει, σου βρήκαμε ένα άλλο μέρος να μετακομίσει. Και με παίρνει και πηγαίνουμε και πηγαίνουμε και πηγαίνουμε και πάμε στις όχθες του ποταμού. Ένα θαυμάσιο τοπίο. Να δείτε τι ομορφιά, τι βουνό, τι πρασινάδα, τι πουλάκια. Και μου δείχνει μια οπή μέσα στη γη. Έτσι, σαν ένα σπήλαιο. Κάτω ήταν μια πλάκα από πέτρα μονοκόμματη. Και είχε πάρω κάτι τετράδι, κάτι μολύβια. Και ήταν σκοτεινή και χωρίς πόρτα. Και λέει, να, εδώ λέει θα κατοικήσεις τώρα. Εκείνο που κατοικούσα είχε σπασμένα τζάμια, είχε πατώματα με τρύπες από όπου έβγαιναν σκορπί, είχε ποντίκια, αλλά επιτέλους. Αυτό λοιπόν ήταν έτσι. Και γυρίζω και του λέω, ποιος κάθεται τώρα εδώ. Είναι ένας φοιτητής λέει, αλλά έκατσε πολύ καιρό και θα το βγάλουμε από εδώ. Γιατί πρέπει να φύγεις εσύ από εκεί. Λοιπόν, εγώ λέω, εδώ δεν έχει πόρτα. Όχι λέει. Δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο, όχι τίποτα. Μόνο κατά το βραδάκι κατεβαίνουν τα φίδια για να πιούν νερό. Μη φοβάσαι. Τώρα, μη φοβάσαι. Εγώ δεν είπα τίποτα, παρά άρχισε η καρδιά μου, ξέρει τι να παθαίνει. Και είπα καλά, να πάει λέει, να ετοιμάσει τα πράγματα. Πάω λοιπόν στον δρόμο καθώς πήγαινα. Να εγώ, φαρμάκι. Συγχώρεσέ μου. Λέω πάντα ότι με δίνεις παραπάνω από ό,τι αξίζω. Τώρα μου δίνεις αυτό που αξίζω και δεν μπορώ να το πάρω. Αχ, συγχώρεσέ με, συγχώρεσέ με, συγχώρεσέ με. Και κλάψω. Και κλάψω και πήγε. Και φτάνω. Και αρχίζω ύστερα και λέω, δεν τρέπεσαι. Αυτό είναι το ευχαριστώ για το Θεό. Που έχεις τα μάτια σου, τα πόδια σου, τα χέρια σου. Και πού είναι η πίστη σου που θα σε φάει το φίδι. Γιατί να σε φάει, δεν θα σε φάει καθόλου. Μια χαρά θα είναι όλα. Και αρχίζω εγώ λοιπόν χαρά μεγάλη
και αρχίζω το ψαλμό, δόξα σου, το δείξαντι, το φως, και τα κάνω όλα με χαρά και λέω να δείχνει ωραία, θα τα τέλει ο ήλιος έτσι, θα γίνεται έτσι, θα γίνεται έτσι, και κάνω το βαλιζάκι μου το μικρό έτοιμο και χτυπάει η πόρτα. Αχ, λέει, τι ετοιμαστήκατε, ήρθα να σας πω ότι δεν θα σας πάμε εκεί. Τα χεδάκια μόνα τους ξεμείναν τα καημένα. Τη δεύτερη φορά όταν ήταν αυτό, μόνο που δεν υποθύμησα μπροστά του. Έφυγε αυτός και τότε πάλι πήρε από εδώ και μπρος, δεν θα πω ούτε μου αξίζει, ούτε δεν μου αξίζει. Δώσ' μου ό,τι μου θέλεις, αλλά δεν θα πω παραπάνω από τι αξίζω. Και πώς με γλίτωσες πάλι. Και τέτοια ξέρετε πόσα έχω στη ζωή μου. Την τελευταία στιγμή, μια φορά σε ένα τρένο, σε κάπου που εργάστηκα, ήταν λιγάκι άθεοι και πολύ σκληροί άνθρωποι και τελείωσαν οι μέρες, αλλά εγώ δεν είχα πρόσκληση για αλλού καθόλου. Και μου λένε το τρένο φεύγει αύριο στις 10. Εντάξει. Λοιπόν, πάω και εγώ στο τρένο με το βαλιζάκι και περιμένω. Λέω τώρα να δούμε που θα με πάει ο Θεός. Και καθώς καθόμουν εκεί στο τρένο, δεν είχα χρήματα, όπως ξέρετε, με πήρε ο Θεός χωρίς χρήματα για να δω τη δόξα του σε κάθε μήνα. Λοιπόν, όπου ξεκινούσε για Ινδία και λοιπά, χωρίς χρήματα, τίποτα. Ως την ημέρα που έφτασα στις Ινδίες, είχα τα απαραίτητα για να πάω με λεωφορεία. Έκανα 11 μήνες. Πήγα Λίβανο, πήγα Συρία, πήγα Ιορδανία, πήγα Δαμασκό, πήγα, ναι, από εκεί πήγα Βαγδάτη, από εκεί Τεχεράνη, Μεσέντ, Ζαχεντάν, μέσα στην έρημο της Περσίας, με διάφορα λεωφορεία και έφτασα. Και το τελευταίο χρήμα που είχα ήταν όταν έφτασα πια στα Ιμαλάια και δεν είχα άλλο χρήμα. Εκεί επάνω τελείωσε, θυμούμαι, και το διαβατήριό μου και έπρεπε να το ανανεώσω και μου είπαν ότι είναι στη Βομβάη το προξενείο μας. Και έστειλα εγώ να ανανεωθεί και λέω, κύριε πρόξενε, ξέρετε το τυχοδιοκτικό πνεύμα των Ελλήνων, αλλά συγχρόνως και την αξιοπρέπειά τους, και σας παρακαλώ να το κάνετε δωρεάν. Εγώ βρίσκομαι εδώ. Και αυτός ο πρόξενος μου στέλνει για 3 χρόνια να ισχύει το διαβατήριο και λέει με πολύ χαρά και όλα αυτά σε αγγλική γλώσσα. Όταν τα άφερα τα βήματά μου ο Θεός να βρεθώ στη Βομβάη, σε εκείνο το προξενείο και πήγα να το βρω, ήταν Ινδός. Δεν ήταν δικός μας. Ποτέ δεν υπήρξε Έλληνη πρόξενο. Ήταν ευγενή. Και ο Θεός είχε μιλήσει, το είχε μιλήσει μέσα στην καρδιά. Να το κάνει τώρα. Όλο τέτοια γινόταν από την αρχή στο τέλος. Όπου λοιπόν βρέθηκα εγώ στο τρένο μπρος, στο σταθμό, με ένα ρούπι, είναι σαν να πεις 100 δραχμές. Λοιπόν, κάθομαι και περίμενα ποιος θα έρθει να με πάρει. Εν τω μεταξύ ήρθαν παιδάκια και ζητιάνευαν και εγώ τους έδωσα αυτό να το μοιραστούν 2 παιδάκια. Το μοιράστηκαν και έτρεξαν, αγόρασαν αυτά τα καρύδια και έτρωγαν το καρύδι, το ιδιάνικο και όλα. Και σε λίγο πηγαίνουν και με ανεβαίνουν σε ένα δέντρο και μου κατεβάζουν ένα μεγάλο μάγκο και μου το φέρνουν προσφορά, τα 2 ζητιανάκια, να πούμε. Και βλέπω, καθώς το δέχομαι γελαστά μαζί τους, χωρίς γλώσσα, σηκώνονται οι διάφοροι που περίμεναν στο σταθμό και κάνουν μετάνοια σε μένα όλοι. Και λέω, τι έγινε εδώ. Και λέει ένας, ξέρεις εσύ πρέπει να είσαι άγια ψυχή, γιατί όταν ένα ζητιάνος δίνει δώρο, θα πει ότι το δίνει σε άγιο. Τι λες, δεν το ήξερα κι αυτό. Κάθομαι όμως εγώ και περιμένω τώρα την τύχη μου. Και μπαίνει μέσα στο σταθμό ένας, λέω, δεν πρόκειται από εδώ καμιά πρόταση για πουθενά. Μπαίνει άλλος τίποτα, αρχίζει να βραδιάζει και να μπαίνει μέσα μια βεργολιγερή Ινδιάνα με μια τσάντα έτσι, σαν επιστήμον, σαν τέτοιο. Λέει, να κάτσω πλάι σας, ευχαρίστω. Αγγλικά πάντα. Λέει, πού πάτε. Λέω, τελείωσα εδώ πέρα μια διδαχή για φυσιοθεραπεία σε ένα νοσοκομείο, λέω, και θα, αχ, λέει, μήπως είστε ελεύθεροι. Έχουμε και εδώ εμείς ένα νοσοκομιάκι. Μπορείτε να είστε και μαζί μου. Ορίστε. Το ίδιο βράδυ. Το πήγα τη θεία, το κρεβατάκι και τη διδαχή.
Έτσι γίνονταν. Μέσα στο σταθμό. Έτσι γίνονταν. Από τόπο σε τόπο, από τόπο σε τόπο. 5 χρόνια ολόκληρα είδα το χέρι του Θεού να με παίρνει έτσι, 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 έτσι. Και την τελευταία φορά το είδα να με παίρνει με μεγάλη αγάπη, με διάφορα σημεία και συναντήσεις, να με κατεβάσει στα Ιεροσόλυμα, στον τόπο, τον Άγιο και να με κάνει να σοφώ. Η Αναστασία, αδερφή, η Γαβριλία, είναι μικρή, είναι φοιτήτρια στην θεολογική σχολή, στο δεύτερο έτος. Αχ, τι ωραία να φτάσει και στο τέλος με την ευλογία του Θεού. Θέλω να σας ρωτήσω, όταν ασχοληθήκατε με την Ιεραποστολή, εάν υπήρξε κάτι το οποίο υπήρξε ανασταλτικά μέσα σας, δηλαδή κάτι που θα σας εμπόδιζε, τι σκεφτήκατε, εάν κάτι θα σας εμπόδιζε να ρωτήσετε στους ανθρώπους, και το ένα αυτό και το δεύτερο, τι ήταν εκείνο που συναντήσατε περισσότερο στις χώρες που πήγατε, να ζητάνε οι άνθρωποι από εσάς, από το Θεό μας. Καταλάβατε, η αδερφή. Κατάλαβα. Λέει, ετοιμαστήκατε, μήπως την τελευταία στιγμή δημιουργήθηκαν αναστολές μέσα. Και τι ζητούσατε, τι ζητούσαν οι άνθρωποι. Εγώ δεν ζητούσα τίποτα, περίμενα μια πρόσκληση σε όποιο πεδίο δράσεως. Κάτι έλεγα... παρένθεση για τον Άγιο Γερμανίας, πώς σας ήξερε ο Άγιος Γερμανίας. Ναι. Ήταν εδώ μια κυρία πάρα πολύ σχετική με το Σεβασμιότατο Ειρηναίο. Ο σημερινός Κισάμου και Σελίνο, ναι. Μητροπολίτης, ναι. Ήταν στα χρόνια της δικτατορίας Μητροπολίτης Γερμανία. Μάλιστα. Λοιπόν, στη Γερμανία. Ναι. Εκείνος λοιπόν ήταν στην Κρήτη πριν να πάει στη Γερμανία και είχαμε πάει να το γνωρίσω. Ξέρετε, είναι μια μορφή πολύ εξαιρετική. Δηλαδή μπορώ να σας πω ότι οι ξένοι Ορθόδοξοι στο εξωτερικό και στην Ελβετία και στην Αγγλία και παντού τον αποκαλούν το διαμάντι της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τότε ο Σεβασμιότατος Ειρηναίος μου ρώτησε διάφορα για τη ζωή μου κλπ. Και μου είπε να μείνω μερικές μέρες και έμεινα και μιλήσαμε με τα κορίτσια. Και... στην Κρήτη αυτό, πριν να γίνει Γερμανία. Πριν, βέβαια. Αυτό έγινε το 70. Λοιπόν, το 70. Λέει, έρχεστε μαζί. Έρχομαι. Μα εγώ φεύγω, λέει, την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστώ. Ωραία. Και την ερχομένη εβδομάδα βρισκόμαστε στο αεροπλάνο και φτάναμε στην πόλη με διάφορους ρεπόρτες και όλα αυτά. Και εγώ γλίτωσα από όλες τις φωτογραφίες και από όλους τους φακούς. Ούτε κανένας με είδε στη συνοδεία τη μεγάλη. Και έγινε η μεγάλη εθρόνηση και έμεινα μαζί του 6 μήνες. Και υπηρέτησα στα ιδρύματα. Κοινά. Δηλαδή η Γερότσα πήγε για να στήσει τα ιδρύματα που ο Δεσπότης ήθελε να κάνει. Και γίνονταν εκεί. Έμενα στη Μητρόπολη. Και όταν ήρθαν διάφοροι Έλληνες με διάφορες διαφορές κτλ. Ήμουν σαν να πούμε επί της υποδοχής. Και ύστερα πήγαινα στον Δεσπότη και μετά με έστελνε στα νοσοκομεία όπου υπήρχαν άρρωστοι με τη σειρά. Και αυτό γίνονταν. Επί 6 μήνες, ύστερα κάποια οικογενειακή ταραχή έγινε εδώ σε μένα, σε 2 ηλικιωμένα αδέρφια και έπρεπε να φύγω. Να γυρίσουμε στην ερώτηση της Αναστασίας λοιπόν τώρα. Ναι. Αν την τελευταία στιγμή είχατε αναστολές, δηλαδή. Δηλαδή λέγατε έρχομαι. Πάντοτε. Την τελευταία στιγμή πάντοτε. Ένας πειρασμός μέσα σας να σας πει πού πας. Υπήρχαν τέτοιες στιγμές, έτσι. Και επίσης τι σας ζητούσαν περισσότερο οι άνθρωποι, τι ζητούσαν από εσάς. Πειρασμός από μένα δεν ήρχονταν, γιατί έχω πάντα μια ανάπαυση μέσα μου όπου πάω, ότι προπορεύεται ο Κύριος και δεν με μένει καθόλου και οι άγγελοι δίπλα μου. Κάτι τι δηλαδή πραγματικά εξωφρενικό για τον πολύ κόσμο. Λοιπόν, όταν όμως είναι κάτι που δεν θα πρέπει να πας και πεις ναι, τότε είναι ένα μεγάλο πράγμα που γίνεται. Ήμουνα σε ένα μέρος στην Ινδία, σε ένα νοσοκομείο και με προσκάλεσε ένα γκρουπ από Γερμανούς Ιεραποστόλους και είπαν να πάω για να εργαστώ. Και μου λένε αυτοί που έμενα μαζί, μην πας, δεν ξέρεις πώς περιφρονούν τους εντόπιους, δεν ξέρεις τι σκληρή που είναι, εσύ που μας αγαπάς τόσο. Δεν θα μπορέσει να θέξει. Εγώ λέω πρέπει να πω ναι και θα το δείτε. Αν δεν είναι να πάω, ο Θεός θα με σώσει από τέτοιο περιβάλλον. Έστειλα λοιπόν ότι έρχομαι. Σε λίγο έρχεται η απάντηση. Αχ, αδελφοί, λυπούμεθα πάρα πολύ, αλλά δεν ήταν απαρτία όταν του συμβουλίου, άμα σας προσκαλέσαμε,
Τώρα βλέπουμε παραφορτωμένο το πρόγραμμα, θα το κάνουμε αργότερα και με ξέχασαν για πάντα. Βλέπεις. Έτσι κάνεις, πολλά, πολλά, πολλά. Εκεί έλεγε με. Εγώ λέω ναι. Και σήμερα, και σήμερα να σας πω, είναι ας πούμε κάποιος πολύ άθεος και πάρα πολύ επιθετικός. Αυτό που λέμε και ρώτησα πολλές φορές ναι. Στα παιδιά, ότι τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Θεός, δεν την έχουμε εμείς αγωνία. Πάντοτε, ποτέ δεν πρέπει να αγωνιούμε. Εγώ το λέω και σε σχέση με το πνευματικό. Με είναι πιθανό και ο πνευματικός ακόμα να κάνει λάθος. Σε μια συμβουλή. Λέω, μην φοβάστε εσείς, κάντε υπακοή στα ναι, παιδιά. Κάντε υπακοή ναι, στο πνευματικό. Θα το κάνει αλλιώς. Θα συμπληρώσετε κενό. Είμαι σύμφωνη πάρα πολύ, ναι. Γιατί εγνώση όταν λέω σε κάποιον που είναι άθεος και που δεν μου αρέσει η φωνή του στο τηλέφωνο και όλα αυτά. Να έρθει. Και λέω μέσα μου, τώρα τι θα γίνει, δεν ξέρω. Την τελευταία στιγμή ένα εμπόδιο από τη δουλειά του. Δεν μπορώ να έρθω. Δεύτερο εμπόδιο, τρίτο εμπόδιο. Καταλάβω. Πάντοτε έτσι είναι. Άμα έχουμε, σας λέω, πρώτο πίστη, δεύτερο πίστη, τρίτο πίστη. Εκεί. Και τι ζητούσανε το δεύτερο ερώτημά σου. Α, ναι, το περισσότερο οι άνθρωποι, ξέρετε, τι ζητούν. Ένα χαμόγελο και ένα άγγισμα του χεριού και ένα δάκρυ. Τίποτα άλλο. Καταλάβατε, όταν πας κατευθείαν στον άνθρωπο και πεις ότι τον εσταθεί αδέλφη, ό,τι να του κάνεις, εντάξει, άλλο ζηρεύει μαγειρική. Σε ένα κέντρο έπλαινα τουλάχιστον 100 πουκάμισα την ημέρα. Επειδή ήταν λεπροκομείο και δεν είχαν γερό να πλύνουν τους γερούς. Γιατί τα ρούχα των γερών ανθρώπων, του γιατρού, της γυναίκας του, το άλλο, έπρεπε να πληθούν από γερό άνθρωπο. Εγώ λοιπόν αυτή τη δουλειά την έκανα 6 μήνες. Και πήγαινα σε ένα πηγάδι να τα πλύνω και ήρχονταν όλες οι πεταλούδες, τέτοιες πελώριες και έτρωγαν τη σαπουνάδα, έπαιζαν με τη σαπουνάδα. Και εγώ χαιρόμουν, μα ήταν παράδεισος. Και άλλοι σου έλεγαν, εσύ, μορφωμένος άνθρωπος και Ευρωπαία, θα κάνεις τέτοιο. Αυτά είναι για τους ετόπιους. Αδελφή μου, ακούω. Πόσες γλώσσες έχουμε. Ποιες είναι αυτές οι γλώσσες. Α, να πω την ιστορία. Αυτό δεν είναι. Ακούστε λοιπόν, μια φορά βρέθηκε ένας ιεραπόστολος ξένος εκεί και μου λέει, εσύ μπορεί να είσαι καλή γυναίκα, αλλά χριστιανή δεν είσαι. Και λέω, γιατί. Γιατί είσαι τόσο καιρό εδώ και μόνο με τα εγγλέζικα γυρίζεις εδώ και εκεί. Εντόπιες γλώσσες έμαθες. Λέω, δεν προφθαίνω να μάθω, γιατί πηγαίνω από τόπο σε τόπο. Και ώστε να μάθω μια διάλεξη μου φωνάζουν αλλού. Μαθαίνω μόνο το καλημέρα, καλησπέρα, τίποτα άλλο. Εμά δεν είσαι λέει χριστιανή, ούτε μπορεί να κάνει λέει, και η Αποστολή. Επειδή οι καθολικοί έχουν αυτό το κοσμικό πνεύμα γλώσσες. Και οι Προτεστάτες. Ο καθένας 10 γλώσσες, 15. Όχι, τα εντόπια. Για να τους επιβάλλω. Λοιπόν, τότε εγώ είπα, κύριε, δώσ' μου μια απάντηση γι' αυτό. Έτσι μόλι μου την καρδιά του ζήτησα και λέω, α, ξέχασα να σου πω, εγώ έχω 5 γλώσσες. Ποιες είναι αυτές οι 5. Το πρώτο είναι, λέω, το χαμόγελο. Το δεύτερο είναι τα δάκρυα, το τρίτο είναι η αφή, το τέταρτο η προσευχή και το πέμπτο η αγάπη. Με αυτό γυρίζω όλο τον κόσμο. Και αυτός τότε σάστησε και λέει, σας ξαναπέστε να τα γράφω. Να ρωτήσω τα μικρά μας αδελφή, η ναι. Σόφη να ρωτήσει κάτι. Λέει, ξέρω ότι πάντοτε κοντά στους ανθρώπους και πάντοτε τους αγαπούσατε. Ναι. Νιώσατε λέει η σχέση σας με τους ανθρώπους να αλλάζει, να γίνεται κάπως διαφορετική από τη στιγμή που γίνατε και μοναχοί. Νιώθατε κάτι να αλλάζει. Η τρομάρα μου ήταν πολύ μεγάλη. Νόμιζα ότι όλοι θα φύγουν μακριά μου. Όσοι δεν αγαπούν ράσο θα έλεγαν πέρα και πέρα. Αντιθέτως όμως, εκεί που δεν με έπαιρνε κανένας πολύ συχνά στα σοβαρά, μόλις μπήκε το ράσο, αμέσως θέλουν συμβουλή και τη βάζουν και σε πράξη. Εδώ είναι η χάρη του Θεού. Αλήθεια. Και σε πώς που τα είχα συνηθίσει το ράσο, εγώ τα είχα συνηθίσει. Ναι. Αλλά ξέρετε τι μου είπαν. Και μη χριστιανοί, ακόμα και οι Ινδοί, οι ρασοφόροι των Ινδών, να πούμε αυτοί που φορούν τα πορτοκαλιά και τα λοιπά. Τώρα λέει που ξαναγυρίζει στην Ινδία, γιατί ο Θεός με ξαναπήγε. Πρώτα ήμουν λαϊκή όλα τα 5 χρόνια. Ύστερα ξαναπήγα και ήμουν ντυμένη μοναχή. Οπότε για να απαντήσουμε τελικά στη τελική απάντηση της Σόφη είναι ότι σε αυτό άλλαξε, ότι
νιώθετε ακόμα περισσότερη χαρά σαν μοναχή πλέον, γιατί οι ίδιοι σας έκαναν να νιώθετε περισσότερη χαρά. Ναι, πάρτε. Με τη στάση. Ναι, βέβαια. Και ακόμα κάτι, όσες φορές πήγα σε ευρωπαϊκές ή αμερικάνικες χώρες με διαμαρτυρόμενους ή με καθολικούς εδώ και εκεί, μάλλον με διαμαρτυρόμενους και στην Αμερική, εκείνοι με έβαζαν εμένα στη θέση μου. Όταν γίνονταν η ώρα 6 το βράδυ, τώρα λέει εσύ μπορείτε να αποσυρθείτε ως μοναχή. Εμείς θα πάμε κάτω να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να κάνουμε κοσμική ζωή. Εσύ εκεί. Σε βάζω στη θέση. Πολύ ωραία.